Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο». Είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Σήμερα το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει με τον λαϊκό πολιτισμό και την πανδημία. Όπως ίσως έχετε δει στην ανακοίνωσή μας, καλεσμένη μας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τουλάτος. Καλησπέρα κύριε Τουλάτο. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να είμαστε. Καλησπέρα. Είναι ο κύριος Θανάσης Λάκας. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Παπαδόπουλος Βασίλης. Καλησπέρα και από μένα. Ο κύριος Τουλάτος είναι πρόεδρος και χωροδιδάσκαλος του Ελληνικού Συλλόγου για τη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομίας Ιγέχωρος Πειραιά. Και τον καλωσορίζουμε. Αν ήθελα να μας πει και δύο λόγια περισσότερα. Πάνω στους συλλόγους μας. Ναι, στη δράση. Ο συλλόγος μας δραστηριοποιείται στον Πειραιά, εκείνη και η έδρα του. Ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα και με παραδοσιακούς χορούς, με παραδοσιακό τραγούδι και με θέατρο. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο 2 με 3 εισηγητές από την επαρχία, γιατί δεν είμαστε παντογνώστες, έτσι ώστε να μάθουμε την περιοχή πάρα πολύ καλά και να μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε αργότερα στον κόσμο. Αυτή είναι η δράση μας επί το πλείστον. Ο κύριος Λάκας. Εγώ είμαι καθηγητής. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη να τον ξανακαλωσορίσω. Έχουμε ξαναβερθεί σε άλλη μας εκπομπή και νομίζω είχαμε περάσει και πολύ ωραία. Σωστά. Παλιότερα, πριν 3-4 χρόνια, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στη μουσική της Τράκης με τον Γιώργο τον Παζιαρίδη. Πολύ σωστά. Και τον μουσικό Σεργιάννη, την ορχήστρα μας. Εγώ σήμερα εδώ πέρα έχω έρθει με διπλή ιδιότητα, με την ιδιότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής με ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και με την ιδιότητα του μουσικού. Και ο κύριος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και από μένα ξανά. Εγώ είμαι χοροδιδάσκαλος από 3, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά τώρα, από στην εταιρεία Αρτιστικής Τέχνης Βάχε, στον χορευτικό συγκρότημα ελληνικού Μουλά της Αρκαδίας και στις Παντουρίδες Περάματος. Και σαν ιδρυτής τον τελευταίο καιρό που μας έρθει ο κορονοϊός, ίδρυσα και το Βεστιάριο Παραδοσιακών Ενδυμασιών ΕΑΝΟΣ. Μάλιστα. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα μας. Το θέμα μας έχει να κάνει κυρίως με το ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι εδώ και 15 μήνες παραμένουν κλειστοί λόγω της πανδημίας. Όμως τα τελευταία νέα σε σχέση με το κράτος και τα θέματα μέτρων για τον COVID έχουν να κάνουν ότι έχουν ανοίξει στο κομμάτι του πολιτισμού οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση πάνω χάρη για τις εμποροπανήγυρες, ίσως από 1η Ιουλίου να υπάρχει δυνατότητα με κάποια μέτρα. Έχουμε ακούσει ότι περίπου το 50% αν έχει εμβολιαστεί και είναι έτσι η κατάσταση με θετικό πρόσημο να επιτραπεί. Θα ήθελα την τοποθέτησή σας γενικότερα και να ξεκινήσει ο κ. Λάκας. Ναι. Βασικά να κάνουμε μια ανασκόπηση τι έγινε τους 15 μήνες, γιατί λέμε ότι έχει επηρεάσει ο COVID. Πρέπει να πούμε καταρχήν σε ποιους παράγοντες μας έχει επηρεάσει. Νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ένας εύλογος παράγοντας που πάει και το μυαλό του καθενός άσχετα να ασχολείται με το αντικείμενο του χορού ή όχι, της λαϊκής παράδοσης, είναι το οικονομικό. Σίγουρα. Μας έχει επηρεάσει υγειονομικά. Υπάρχουν μέλη που νόσησαν. Έχουμε επιπτώσεις ίσως γενικότερα στην παράδοση, πώς γίνονται τα πανηγύρια, δράτω με τις ευκαιρίες που είπατε πριν για τις εμποροπανήγυρες. Θεωρώ όλα τα πανηγύρια, έτσι, όχι μόνο τους τοπικούς αγίους, σε κάποιες εθιμοτυπικές διαδικασίες κτλ. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και πώς αντιδράσαμε εμείς ως σύλλογοι τους τελευταίους αυτούς 15 μήνες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε. Υγειονομικά λοιπόν, μας έχει επηρεάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί όντως από τους 15 μήνες, 11 Μαρτίου του 20,
Τους 13 μήνες είμαστε κλειστά. Νομίζω ανοίξαμε ένα μήνα τον Ιούνιο του 20 πάλι με μέτρα, τα οποία ήταν μη λειτουργικά ως ένα βαθμό. Και λειτουργήσαμε το Σεπτέμβριο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, νομίζω το Αγίου Δημητρίου, του 2020. Μέχρι 30 Οκτωβρίου. Αυτό φυσικά είναι σημαντικό. Και μια δεύτερη επίπτωση που είχαμε, παρατηρήθηκε μια αρκετά μεγάλη μείωση των μελών στη συμμετοχή του στα μαθήματα. Των μελών στη συμμετοχή στα μαθήματα. Με κύρια ηλικία, πολύ μεγάλη έτσι αποχή, υπήρχαν άνω των 50-55 ετών. Χωρίς βέβαια να εξαιρούμε και όλες τις μικρές ηλικίες που για λόγους ασφαλείας δεν τους φαίνανε για να προστατεύουν τους μεγαλύτερους. Ακριβώς, ήταν δηλαδή, ήταν μια αλυσίδα. Ήταν η εποχή τότε που ακόμα ψαχνόμασταν με τα παιδιά αν είναι εύκολα μεταδίδουν τον ιό ή όχι. Οπότε είχαμε αρκετά μεγάλη μείωση στα μέλη. Αυτή είναι μια κατάσταση που εμείς. Εκεί ίσως κυριάρχησε ο φόβος και η άγνοια. Φόβος, άγνοια και σεβασμός και όλα. Δηλαδή, εμείς όλοι οι σύλλογοι προσαρμόστηκαν σε αυτό χωρίς αντίδραση. Νομίζω κανένας δεν είχε να πει εκείνη την εποχή. Πραγματικά και πανελλαδικά. Πανελλαδικά και σύσσωμοι προσαρμοστήκαμε σε αυτά τα. Να παλέψουμε τουλάχιστον το γεωνομικό κομμάτι. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι δεν έγινε ζημιά μέσα στους συλλόγους. Τώρα από εκεί και πέρα το οικονομικό κομμάτι νομίζω επειδή θα μας πάρει ώρα. Θα το συζητήσουμε στο τέλος. Αν καλύτερα να το πούμε στο τέλος. Έτσι. Τώρα για τις επιπτώσεις της παράδοσης, Κώστα. Νομίζω, να θέσω και μια ακόμη παράμετρο, μου επιτρέπετε. Φυσικά. Στην περίοδο που έγινε μετά το πρώτο άνοιγμα, που ήταν περίπου για ένα μήνα και κάτι, κάποια σωματεία δεν προλάβαν να κάνουν αρχαιρεσίες και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή και να ανοίξουν τα σωματεία έχουν θέμα διοικητικό, δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, θα το πούμε και παρακάτω, αλλά το φέτος σαν ένα από τις πρώτες επιπτώσεις στο κομμάτι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί εμείς προσωπικά ας πούμε, στο Σύλλογο Παραδοσιακή Δρόμη, που είναι ο μεγάλος σύλλογος ας πούμε, που συνεργάζομαι, είχαμε πρόβλημα, δεν ήταν οι εκλογές μας για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ήταν για το Φλεβάρι φέτος. Και έχουμε προβλήματα, ας πούμε, πήγαμε να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην τράπεζα τέλος πάντων για να κινηθούμε και μας λένε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κωδικούς WinBank ή κάρτα γιατί δεν έχουμε αρχαιρεσίες, είμαστε με με παράταση διοικητικού. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, λειτουργικό, το οποίο, για να μην λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και τα κακά, δεν έχουμε κάποια έγγραφη τοποθέτηση από τους αρμοδίους, είμαστε στον αέρα. Ρωτήθηκαν πολλοί σύλλογοι για αυτό το θέμα και όλοι οι σύλλογοι μου απαντήσανε ότι απατωνθήκαν στις περιφέρειες και δεν δόθηκε καμία απάντηση στις περιφέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. Εγγράφως, έτσι. Τηλεφωνικά είπανε ότι μπορείτε να έχετε ακόμα σε ισχύ το. Ναι, σε ισχύ το παλιό καταστατικό. Φυσικά όμως αυτό δεν λέει κάτι. Πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να μπορέσουμε κι εμείς να λειτουργήσουμε. Προσέξτε, ο ΚΑΔ μπορεί να είναι κλειστό, μπορεί να μην λειτουργούμε, αλλά ο Σύλλογος έχει υπόσταση ακόμα και τώρα. Βέβαια. Τρέχουν πράγματα και δουλειές που βέβαια πρέπει να γίνονται, έτσι. Και τρέχουν και λογαριασμοί. Θα το πούμε μετά. Το αφήσουμε στο τέλος, γιατί άμα πιάσουμε το οικονομικό, νομίζω θα λύσει. Απλά, όταν ένα νομικό πρόσωπο δεν έχει διοίκηση, πάει αλληλουχία πραγμάτων στην λειτουργία του, αλλά και στη συνοχή του. Προφανώς. Ωραία. Κάτι θέλετε να προσθέσετε? Όχι, νομίζω ότι το θέμα της λειτουργίας ενός συλλόγου αγγίζει τους πάντες, δεν είναι κάτι άγνωστο σε κανέναν. Ναι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί, αυτό είναι το παραπονό μας, δεν λαμβάνουμε απαντήσεις όταν ρωτάμε επισήμως, εγγράφως, τις δημόσιες αρχές, δεν δίνουν καμία σημασία. Τι κατευθύνσεις θα πάρουμε, βέβαια. Τι κατευθύνσεις. Ένα φεκ στέλνουν, έχω πολλά παράπονα από πολλούς, ότι διαμαρτυρηθήκαν για διάφορα πράγματα. Και η απάντηση από τις δημόσιες αρχές ήταν να στέλνουν μόνο ΦΕΚ. Δεν υπήρχε μια ανθρώπινη προσέγγιση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Να πούνε, να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Να πούνε ότι όπως δίδεται παράταση σε πολλά πράγματα, να δώσουν επίσημη παράταση για 1,5-2 χρόνια στο ήδη διοικητικό συμβούλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τρέχει. Τι τρέχει,
Όσοι δηλαδή βγήκανε το 2020 δεν δουλέψανε καθόλου. Δεν δουλέψανε καθόλου. Εγώ ξέρω από τον πρόεδρο των Επτανησίων Αγίων Αργύρων Καματερού ότι μόλις εκλέχθηκε έκλεισαν και οι σύλλογοι, δεν έχει κάνει τίποτα και ζητάει την παράταση του ήδη Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματικά δεν προάλαβαν να κάνουν καμία δράση, να κάνουν κάτι για το σύλλογό τους. Και δεν έχουμε καμία απάντηση επίσημη. Η απορία μας είναι αν αυτό το μετέωρο πράγμα που ζούμε από τη μεριά των υπευθύνων είναι από αδιαφορία ή από άγνοια. Είμαστε στο λεπτό σημείο τώρα αυτή τη στιγμή που ψαχνόμαστε όλοι αν τελικά όντως δεν ξέρουν τι συμβαίνει ή ξέρουν και αποφεύγουν οι άνθρωποι, έτσι. Και να πω και σε αυτό το σημείο ότι η δημοσίευση που κάναμε κιόλα στο Facebook και στα μέσα γενικά της δικτύωσης είναι ότι θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με την παράδοση, θέλουμε να φανεί αυτό το κομμάτι, γιατί καλά τα λέμε για σαν σύλλογος και να υπερασπιζόμαστε το σύλλογο, αλλά από πίσω κρύβονται μέλη, κρύβονται μουσική, κρύβονται βεστιάρια, κρύβονται μαγαζάκια του απλού χωριού που θα πάει να κάνει μια παράσταση κάποιος. Σκηνογράφοι, φωτιστές, ηχολήπτες, είναι βέβαια, είναι πολλά επαγγελματά που και χρειαζόμαστε. Ακόμα και το περίπτερο έξω από, ναι, από το θέατρο δουλεύει. Ναι, ναι. Γιατί οπότε ένας βασικός παράγοντας είναι επιτέλους να φανούμε, να βγούμε στην επιφάνεια, να φανούμε ότι υπάρχουμε και είμαστε πολλοί. Δεν είναι μόνο οι χωροδιδάσκαλοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που καμιά φορά το ξεχνάμε γιατί μπαίνουν και άλλα προβλήματα στη μέση. Και η προπαθήση όλων είναι πάντοτε σε μια ευρωπαϊκή αγορά να κινείται η αγορά. Μα εμείς την κινούσαμε. Πού είναι η απάντησή τους? Και εσύ να προσθέσω και ένα ακόμα βασικό, τουρισμός. Ακόμα και στο τουρισμό. Τώρα μου δίνετε πολύ ωραία πάσα γιατί η εκπομπή έχει αυτό το βιτό ρόλο να επιτρέψει μετά από αρκετά χρόνια να προάγουμε τον πολιτισμό και να αναδείξουμε τη χώρα μας στο κομμάτι του τουρισμού. Γι' αυτό και το λέει και ο τσίκλος ταξιδεύοντας στον κόσμο και προσπαθούμε και εκτός συνόρων της χώρας μας να έχουμε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο, φέρνοντας πιο κοντά τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα, αλλά κάνοντας κάποια αφιερώματα εδώ με κύριο γνώμονα την παράδοση. Μα και οι ξένοι που έρχονται, ένα κομμάτι που αναζητούν και θέλουν να δουν είναι την παραδοσιακή Ελλάδα, να ακούσουν τη μουσική, να ζήσουν τα ήθη και έθιμα. Και να συμμετέχουν κιόλας, πόσα πανηγύρια. Βέβαια, βέβαια. Και όλο αυτό το λένε με μια λέξη Ελλάδα. Περικλείει την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα. Εάν κόψουμε κάποιο, είναι σαν να κόβεις ένα κλαδί, είναι σαν να κόβεις το χέρι από το σώμα ενός ανθρώπου. Είναι απορία, διότι εγώ έκανα μία έρευνα και όντως και εγώ δεν πήρα απαντήσεις, χωρίς να θέλω, δεν έχει πολιτική χρειά αυτό που θα πω, έχει την έννοια της απορίας και από την πλευρά της εκπομπής, ότι θέσαμε ερωτήματα, κάναμε αναζήτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και η λέξη είναι άγνοια. Με μια φράση, άγνοια. Δεν ξέρουμε εμείς, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, εντάσσομαστε στη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, ο λαϊκός πολιτισμός, και η λέξη είναι άγνοια. Να συμπληρώσω λίγο εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάποιος να πει, ναι, ξέρω ότι μου λέτε, αλλά ή δεν μπορώ να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, μα λέω πρέπει να μου απαντήσει ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός. Που τέθηκε και ερώτημα προς τον Υφυπουργό νεότερου πολιτισμού, απάντηση δεν πήρα. Και όντως είναι απορία και δικιά μου, το εξετάζουμε, θα το δούμε, θα το ψάξω κάτι, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Υπάρχει μία σύγχυση σε αυτό το κομμάτι. Είναι άλλο ο πολιτιστικός σύλλογος, άλλο η σχολή χορού. Οι σχολές χορού εντάσσονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η πολιτιστική σύλλογη, η περιφέρεια, η νομαρχία. Η περιφέρεια. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μία άλλη ιστορία πολύ μεγάλη που κάποια άλλη φορά πρέπει να συζητήσουμε. Γίνονται προσπάθειες, επειδή φαντάζομαι που θέλετε να καταλήξετε,
γίνονται προσπάθειες για να ενταχθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προς το παρόν όμως, γι' αυτό και γίνεται αυτό το μπαλάκι. Μιλάς στην περιφέρεια, επειδή όπως είπατε, είμαστε στη λαϊκή παράδοση, μιλήστε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είμαστε αναγνωρισμένοι σχολές, μιλήστε με την περιφέρεια και γίνεται αυτό το μπαλάκι. Θεωρώ προσωπική μου άποψη αυτή. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί στο άμεσο μέλλον. Πάντως θέλω να πω, αν θέλει, παρακαλώ, να επιτρέψει Παναγιώτη. Βεβαίως. Ότι σπεύσαμε οι περισσότεροι σύλλογοι να εγγραφούμε στην πύλη φορέων του πόλου. Πολύ σωστά, ναι, βέβαια. Και το δικό μου το παράπονο, ίσως μιλάω για το προσωπικό, είναι ότι κάναμε προτάσεις, υπακούοντας ακόμα και στο θέμα, γιατί αν προσέξετε πολύ καλά τις προκηρύξεις για τις επιχορηγήσεις για αυτόν τον χρόνο. Επειδή έχουμε λυθεί αρκετά. Το θέμα παράδοση δεν υπάρχει πουθενά, παρά μόνο ένα μικρό κομμάτι στη μικρασιατική καταστροφή. Δεν ξέρω από εσάς θέλετε να το ονομάσουν στο Υπουργείο, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση. Και η ένταξη των ΑΜΕΑ σε τέτοιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτά ήταν τα δύο θέματα. Δοθήκαν πάρα πολλές προτάσεις από όλους τους συλλόγους και ιδίως τους αθηναϊκούς και δεν μπήκαν καν, γιατί ξέρω ότι έχει τελειώσει η διαδικασία, στον κόπο να απαντήσουν ότι η πρότασή σας δεν έγινε αποδεκτή. Η απάντηση που έχω πάρει είναι ότι δεν απαντάμε σε όλους. Αυτό δεν είναι ωραίο όμως. Σας μιλώ ειλικρινά από τηλεφωνική επικοινωνία. Προφανώς από τηλεφωνική επικοινωνία. Λέω ναι όμως, ξέρετε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ότι ή έστω και είναι αυτό που πήραμε, λάβαμε να δούμε και θα εξετάσουμε το αίτημά σας ή εξετάσουμε το αίτημά σας και δεν έγινε. Αυτό το λάβαμε, εγώ τουλάχιστον το έλαβα, ναι. Ότι αποδεχτήκαμε την πρότασή σας και ότι θα μπει σε διαβούλευση, αυτό το λάβαμε. Όσοι ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες, γιατί ζήτησαν του κόσμου τις εγγύησεις για να μπορέσουν να καταλάβουν αν ο σύλλογος είναι σοβαρός ή όχι. Έχει και μια λογική. Γιατί γνωρίζουμε στο χώρο ότι υπάρχουν και προσωποπαγείς σύλλογοι. Λέγομαι Κωνσταντινίδης και ανοίγω ένα σύλλογο ή σχολή χορού και θέλω να πάρω επιχορηγήσεις, συγγνώμη που πηγαίνω στο κομμάτι, είτε από το Δήμο είτε από άλλο φορέα, να χρηματοδοτηθώ. Και υπάρχει σύλλογος, όπως ο σύλλογος πάνω χάρη με μια ιστορία ή ο σύλλογός σας, που προσπαθεί και λέει ας δοκιμάσω πρώτη χρονιά να κάνω, να κάνω ένα αίτημα. Και επειδή εγώ, συγγνώμη θα το πω, έχω μια γνωριμία, προηγούμε ενός σωματείου. Δεν έχει σημασία. Εγώ πάντως χάρηκα ότι ήταν τη σωματεία που πήραν επιχορήγηση και τρέχουν τα προγράμματά τους, γιατί νομίζω ότι είδαμε συναδέλφους που πήραν πρόγραμμα. Να το διευκρινίσουμε αυτό, να το διευκρινίσουμε για να μην έχουμε και παρερμηνίες, γιατί κάποιος θα πει καλά, ο Τουλάτος γιατί πήρε και ο Λάκας δεν πήρε, ή γιατί πήρε ο Λάκας και δεν πήρε ο Τουλάτος. Ο κάθε είναι ένας. Όμως, αν είναι επαγγελματική στέγη ή όχι, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο σύλλογος. Ο δικός μου είναι εταιρεία, με τον ίδιο κάδο. Άρα, επειδή εμείς κάναμε αίτηση, ας πούμε, για τη χρηματική επιδότηση, ενώ ναι. Έτσι, όχι την επιδότηση ενοικίου, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, και λέει ότι επειδή είστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν δικαιούστε, δεν γίνεται η αίτηση δεκτή για την επιχορήγηση. Ναι. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, ναι, μεν πολιτιστικό σύλλογο, αλλά τι είναι δηλωμένο, μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού. Αν είναι κερδοσκοπικού, δικαιούται την επιδότηση. Αν είναι μη κερδοσκοπικού, σου λέει δεν έχει κέρδο, οπότε δεν έχει να λαβαίνει κάτι από εμά. Ω αποζημίωση και επιδότηση, τέλο πάντων. Ψαγμένο αυτό και επιβεβαιωμένο. Ναι, το πιστεύω. Ωραία. Να προχωρήσουμε ακόμη στις επιπτώσεις. Θα ξεκινήσει για την παράδοση, αυτό δεν λέμε, γενικότερα στην παράδοση. Γενικότερα στην παράδοση, δεν έχουμε το δικαίωμα να κουνήσουμε τίποτα, να κουνήσουμε φύλλο. Το ότι εμείς υπακούσαμε και ψάξαμε να βρούμε κάποιες άλλες διόδους για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο μας και να παραμείνει, μπήκαμε σε άλλα μονοπάτια. Και να σου προσθέσω και μια παρένθεση. Δεν είναι αυτό που ακούγεται ότι η παράδοση θα πεθάνει. Δεν πεθαίνει. Η παράδοση, όπως είπε ο φίλος μου, αλλάξει η συζήτηση που κάναμε, έχει περάσει και πιο δύσκολα και μπορεί να περάσει ξανά και πιο δύσκολα πραγματάκια.
Το θέμα είναι όμως ότι η β' ύπαρξη υπόσχεται έχει πιθανότητα που είμαστε εμείς οι φορείς που μεταδίδουμε και μαθαίνουμε στους νεότερους, ο Θανάσης, σε μένα που είμαι νεότερος, να το πω κάπως έτσι, και εγώ στη συνέχεια μου να το προωθήσω σε κάποιους νεότερους για να συνεχίσει όλο αυτό. Άρα δεν είναι ότι θα χαθεί η παράδοση, είναι ότι η δεύτερη ύπαρξη, ξαναλέω, είναι σε παύση, που δεν το έχει πει την ατάκα στην ώρα που έχει πει. Έχει είναι σαν ένα κουμπί πατημένο στο πάζο. Άρα λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μέσα από το φυσικό μας χώρο, αναζητήσαμε, γιατί μόνο εκεί μπορούσαμε να βρεθούμε, στον κυβερνοχώρο, στο ίντερνετ. Στην τεχνολογία. Στην τεχνολογία, να μπορέσουμε να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους, τους μέλη του κάθε συλλόγου μας. Κάναμε συναντήσεις. Είτε χορευτικές, είτε λογογραφικές, είτε μουσικές. Διοργανωθήκανε πάρα πολλές μουσικές συναυλίες μέσα από το ίντερνετ. Και προσπαθήσαμε να πούμε ότι... Εγώ θα έλεγα, κάνατε το εμπόδιο ευκαιρία. Κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό. Ανακαλύφθηκε ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, γιατί πολλές φορές μπορεί, όταν γινόντουσαν διοικητικά συμβούλια, μα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Βρήκαμε έναν τρόπο επικοινωνίας Σταυροσού, γιατί εμείς το κάναμε πράξη στο Σύλλογο Ποντίων, επειδή είμαι και μέλος, στο Σύλλογο Ποντίων Νέας Μήνης Μαύρη Θάλασσα, και πάντα έλεγα πολιτισμός, ιστορία, λαογραφία, τεχνολογία. Ήρθε η ώρα η τεχνολογία να αγκαλιάσει αυτό και το διαδίκτυο, το ίντερνετ, να γίνει ένα εργαλείο. Δεν το λέω ότι είναι ό,τι το καλύτερο, το διαζός είναι πάντα. Προφανώς. Αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Τουλάτος, βρέθηκε μια διέξοδος. Πάντως οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο αυτές, έτσι. Βέβαια. Μιλάμε για ψυχολογικές επιπτώσεις. Όλος ο κόσμος είναι φοβισμένος όσον αφορά τα μέλη. Να μην μιλήσουμε για εμάς που ήμασταν, μας είχε ξεχάσει το σπίτι μας στην κυριολεξία. Ότι έχουμε πέσει ψυχολογικά, καθαρά να λέμε. Να πούμε για τη συλλογικότητα, για τη ψυχολογία, άθληση, όλα αυτά είναι ένας παράγοντας που... Κοινωνικότητα. Η κοινωνικότητα, ακριβώς. Ναι, έχουμε βάλει δύο πράγματα και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Αυτό που είπε και ο Βασίλης και ο Κώστας είναι ότι η παράδοση, σαν παράδοση, σαν οντότητα, δεν θα σβήσει ποτέ. Αλίμονο μία αποχή 2 ετών να έσβηνε. Μια παράδοση που είναι πόσα εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε. Παραδείγματα, στο Μεσολόγγι, στο πανηγύρι που κάνουμε, οι άνθρωποι μαζευτήκανε, 15 άνθρωποι, τα μπουλούκια που παρέες το λέμε εμείς, τέλος πάντων, χωρίς κόσμο, μαζευτήκαν αυτοί, βρήκαν τον τρόπο. Στην Άρουσα βγήκαν οι άνθρωποι με τους ζουρνάδες, έγινε το έθιμο, προσαρμοσμένο, αλλά έγινε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι για αυτούς στη δεύτερη ύπαρξη που λέει ο Βασιλής, τι εννοεί, ότι δεν είναι. Εμείς όταν χορεύουμε ένα τσάμικο, ας πούμε, ένα θυμοτυπικό χορό, δεν το κάνουμε για λειτουργικούς λόγους στην παράδοση. Δεν χορεύουμε για να βρέχει όπως γινόταν πριν 200 χρόνια που υπήρχαν άνθρωποι που στέφανε ότι πρέπει να χορέψουν για να βρέξει. Εμείς το κάνουμε αναπαράσταση, αναπαραγωγή, αναβίωση. Ο καθένας δίνει έναν ορισμό δικό του. Πολύ σωστά. Εμείς όμως που ζούμε από τη δεύτερη ύπαρξη, και όταν λέω εμείς δεν εννοώ οι χοροδιδάσκαλοι, εννοώ και οι χορευτές. Έρχονται λοιπόν τα αποτελέσματα που, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκαν, συλλογικότητα, άθληση, ψυχαγωγία, ψυχοθεραπεία, κοινωνικοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα είναι σε ύφεση. Γιατί όσο καλή διάθεση να έχει ο άλλος να είναι μπροστά σε μια οθόνη, όταν δουλεύει 10 ώρες τηλεργασία, όταν με το φίλο του έπρεπε να πιει έναν καφέ μέσω του Skype, λέω, είπα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Ναι. Να τα πούμε όλα τότε. Zoom, Skype, Facebook, όλα. Λοιπόν, πώς μετά σε 15 μήνες, δεν μιλάμε για 2 μήνες, παιδιά, έγινε μια ανακαίνιση στην αίθουσα, πρέπει να κλείσουμε 2 μήνες, θα μιλάμε διαδικτυακά. Όταν ο άλλος δεν έχει φυσική παρουσία 15 μήνες, υπάρχει ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, αγαπητέ μου φίλε. Όχι η κούραση. Η κούραση ξεπερνιέται. Θα πάρει το χρόνο του, θα πάρει την αποχή του, θα ξεκουραστεί, θα ξαναγυρίσει. Αλλά ο κορεσμός. Έχει κορεστεί ο κόσμος από αυτή την τεχνολογία. Θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και ειδικά εγώ τώρα δανείζομαι λίγο χρόνο παραπάνω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με το αντικείμενο και επειδή είμαι τυχερός που ο αντιπρόεδρος του συλλόγου είναι και συνεργάτης μου, έχουμε ηχητική κάλυψη. Όντως κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε κάμερες όπως και εσύ εδώ καλή ώρα, τρικάμερα, μικρόφωνα, φέραμε μουσικούς, αλλά έγινε με κακό τρόπο, για κακό τρόπο. Και αυτό μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ άσχημα και τον κόσμο μας από ένα σημείο και ύστερα λες.
Φτάνει. Με αυτή την έννοια το λέω. Πες το ότι έχουν διαχειρονιστεί και η υγεία μας. Δεν είναι ψέμα. Προφανώς. Συγχρονίζεται και η υγεία μας η ίδια. Όχι, να το όχι μόνο στους δασκάλους. Φαντάζομαι και το λαμβάνετε και από τους μαθητές σας αυτό. Και ψυχική υγεία και σωματική υγεία. Εμένα ξέρω πολύ οι συνάδελφοί μου που σταματήσανε γιατί δουλεύαμε με κάποιους ρυθμούς. Άλλος γόνατο, άλλος μέση. Εγώ προσωπικά τον αστράγαλό μου, ας πούμε, βγήκαν στην επιφάνεια προβλήματα σωματικά. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ωραίο χρήσιμο εργαλείο, αλλά με μέτρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, φτάνει, μέχρι εδώ είμαστε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά να μην ξανάρθει αυτό το κλείσιμο των συλλόγων και χαλαλίζω όλες τις εργατοώρες και όλο το διάβασμα που έκανα. Γιατί εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Εγώ έπρεπε να αναγκαστώ να το κάνω μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε. Τα χαλαλίζω όλα και να μην ξανάρθει ποτέ. Δεν έχω τίποτα. Μακριά. Και φαντάζομαι και online ακούσει μαθήματα. Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πάνω σε αυτό για τη συλλογικότητα, γιατί. Άκου τώρα τι είπε ο Κώστας. Ο Θανάσης έκανε συναυλίες και έκανε κοινοποίηση. Η συνεργασία και η σύμπνοια φαινόταν πριν έρθει το τωρινό πρόβλημα. Έφερνα εγώ μουσικούς συναδέλφους που υποτίθεται στην πιάτσα είμαστε, πώς το λένε, ανταγωνιστές και ερχόντουσαν με χαρά και εγώ τους υποδεχόμουν με χαρά γιατί κάναμε ο ένας είχε ανάγκη τον άλλον, ας πούμε. Ήταν πολύ, πολύ φιλικό όλο αυτό το πράγμα, αλλά το ίδιο έγινε και στο χορευτικό τομέα. Καλούσα εγώ πόσα σεμινάρια έχω κάνει. 34 σεμινάρια έχω κάνει τώρα από όλη την Ελλάδα. Καλούσα συναδέλφους αξιόλογους και μοιραζόμασταν πράγματα. Βέβαια, ίσως να ανακαλύψαμε το κουμπάκι ότι δεν θα κάνουμε χώρο παιδιά, αλλά θα μάθουμε για τη λογογραφία. Είναι καλό και αυτό. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο κόσμος θέλει να χορέψει, θέλει να χαρεί. Θέλει να δει το φίλο του, να το πιάσει από το χέρι. Να ανέβει η ψυχή του. Να έχει επαφή μαζί του στην ουσία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα ενός φίλου από την Κύπρο, ο οποίος είναι χοροδάσκαλος. Μου είχε κάνει πριν χρόνια την τιμή να έρθει από τη Λάρνακα να κάνουμε εκπομπή, να πιούμε έναν καφέ και να φύγει. Δεν το ξεχνώ ποτέ. Όπου στο σύλλογό του κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χοροδάσκαλος έδειχνε τα βήματα και βλέπαν από την άλλη πλευρά της οθόνης τα βήματα. Από το μηδέν είναι κάτι, δεν είναι το ιδανικότερο, απλώς λέω είναι κάτι, στο μηδέν. Το επόμενο που ακούγεται, φαντάζομαι και από τους μαθητές αλλά και τα μέλη, πότε θα ανοίξουν να χορέψουμε όπως πολύ σωστά. Θα ξεχάσουμε τα βήματα. Είναι η κλασική ατάκα που ακούγεται. Άκουσε τώρα μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν ήταν χειμώνας, κάναμε τα online μαθήματα στην αίθουσα. Που σημαίνει μία κάμερα, εγώ προσωπικά είχα τέσσερις. Ας πούμε, έκανα τετρακάμερο γιατί έχω τη λόξα μου. Αλλά ως επιτοπλίστων ήταν μία κάμερα που ένας άνθρωπος έβαζε μουσική, εξηγούσε όσο μπορούσε να εξηγήσει χωρίς μαθητές, ας πούμε, έδειχνε. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι, μετά τον Απρίλιο που άνοιξε ο καιρός, πήγαινα, έπαιρνα τις κάμερες και πήγαινα, ξέρω εγώ, στη λίμνη Μπελέτσι και έκανα μάθημα. Και μου λέει μια μαθητριά μου, από τη στιγμή που βγήκες στην Ήπεθρο και πήρες μαζί την Κατερίνα, τη βοηθό μου τέλος πάντων, και πήγατε και χορέψατε μαζί έξω, εγώ πάτησα stop και δεν ξανά είδα. Ήθελε να συμμετέχει η γυναίκα, ας πούμε, καταλάβες. Ήθελε να συμμετέχει. Όταν υπάρχει αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνεις, είναι λογικό όταν μπαίνεις ξαφνικά μέσα σε τέσσερις στίχους και να προσπαθείς να θέλεις να κάνεις, να χορέψεις καλή ώρα που ασχολούμαστε και όλοι με το χορό. Και αν έχεις σαλόνι να χορέψεις. Και αν έχεις και σαλόνι. Για κάτω σε μένα εκεί πέρα στο τέτοιο ή με δύο παιδιά να τριγυρνάνε από εδώ και από εκεί. Θα σας πω και το άλλο που συμβαίνει στην κοινωνία τώρα. Ότι οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, που είναι μέλη του συλλόγου μας, σε αυτόν τον 1,5 χρόνο έχουν γίνει γεγονότα μέσα στην προσωπική του ζωή που τους έχουν ρίξει ακόμα πιο κάτω. Έχουν χάσει ανθρώπους από τη ζωή. Έχουν δημιουργηθεί ατυχήματα. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα πράγματα. Τις δουλειές τους, προβλήματα. Με τις δουλειές τους, με τα οικονομικά τους. Όλα αυτά που πραγματικά τώρα, αν δώσουν το σύνθημα ότι ελάτε όλοι ελεύθερα σε ένα σύλλογο, θα έρθουν. Θα έρθουν γιατί δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν άλλο. Έχει πέσει όλος ο κόσμος στα πατώματα. Πιστέψτε με. Να ρωτήσω και το Βασίλη.
στο κομμάτι το δικό του επαγγελματικό, δηλαδή του βεστιαρίου. Και θα ρωτήσω, έχω λόγο που ρωτάω και θέλω την άποψη σου και μετά θα συμπληρώσω κάτι. Mm-hmm. Πόσο έχει επηρεάσει... Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να σας πω πολλά. Για ποιο λόγο? Εγώ άνοιξα λίγο πριν γίνει ο κορονοϊός στο βεστιάριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία του ήταν στο μηδενικό, μη σας πω και μείον. Αλλά ευελπιστώ στο άνοιγμα να ανοίξει ο σύλλογος, ο κάθε σύλλογος, δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο σύλλογος αυτός, που να ασχολείται με την παράδοση και να μπορώ να του προωθήσω τη φορεσιά μου, να τη φορέσει, να την ξαναδώ φορεμένη. Να την ξαναδώ αυτή τη φορεσιά να βγαίνει από την κρεμάστρα και να τη φοράει ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Με μεράκι και αγάπη, γιατί είναι το μότο μου, να το πω έτσι, και θα το λέω συνέχεια και το λέω συνέχεια, είναι ότι με την αγάπη μου και το μεράκι μου θα συνεχίσω και όσες καταστάσεις και δύσκολες και να περάσουμε, θα ευελπιστώ στο κάτι καλύτερο ώστε να ανοίξουν οι δουλειές. Γιατί σε ρωτάω? Ναι. Γιατί χωρίς να ονοματίσω, mm-hmm. υπάρχουν δύο που ξέρω βεστιάρια τα οποία και σήμερα δουλεύουν και για κάποιο λόγο υπήρξαν μία ή δύο εκδηλώσεις με αφορμή το 1821 που ζητήθηκαν φορεσιές. Σαν πιο γνωστά υπήρχε μια ενασχόληση. Ένα αυτό, σαν mm-hmm. παράγοντας. Δύο, έρχεται το φεστιβάλ χορού Καλαμάτας και θέλω και την... μπορεί να είναι... δεν έχω διαβάσει ακριβώς που απευθύνεται. Αν είναι μόνο μοντέρνος ή σύγχρονος χορός. Αλλά και πάλι κάποια κουστούμια θα χρειαστούν. Κάποιοι είναι όλα έτοιμα τα κουστούμια. Συμμετέχουν χώρες, συμμετέχει η χώρα μας. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο. Πώς θα συμβεί αυτό αρχές Ιουλίου? Και μάλιστα το ανακοίνωσε και ο Υφυπουργός. Κάτι δεν ταιριάζει με την τωρινή κατάσταση. Και είναι αυτό που είπα και πριν. Βλέπουμε να ξεκινούν συναυλίες. Για να φέρουμε και το κομμάτι, να αναφέρουμε και το κομμάτι των μουσικών. Είναι τραγική πληγή. Καταρχάς, να πω λίγο για το κομμάτι που είπατε. Ναι. Όσον αφορά τώρα, ας πούμε, βλέπουμε εκπομπές που κάνουν και έχουν καλεσμένους και χορεύουν και κάνουν. Το να στείλει ένα βεστιάριο 5-10 φορεσιές, αυτό δεν είναι βιώσιμο για μια επιχείρηση. Γιατί κατά ψέματα, ένα βεστιάριο είναι καθαρή επιχείρηση. Κάποιοι επέλεξαν να μην. Γνωστή μου εμένα από βεστιάριο, επέλεξε να μην το δώσει για να μην φύγει από την αναστολή. Αυτό είναι τάξη, αυτό είναι προσωπικό έτσι, θέμα. Γιατί αν έκοβε ένα τιμολόγιο, ας πούμε, πηγή τη τάξη των 3.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήταν για τη συγκεκριμένη του 21, που νωρίτερα θα βγω από την αναστολή, οπότε δεν με συμφέρει. Αν δεν είχαμε τώρα το COVID, για τα βεστιάρια θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά λόγω τη εθνική μα εορτή. Αλλά τι γίνεται? Καλώ σε χώρο των πραγμάτων, το βεστιάριο δεν είναι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Υπάρχουν βεστιάρια σε όλη την Ελλάδα. Το να πάει κάποιος να πάρει φορεσιά για μια εκπομπή που θα γίνει, για μια σκηνοθετική, ένα σκηνοθετικό ντοκιμαντέρ που θέλει να στήσει κάποιος ή για μια παραγωγή που θέλει να κάνει κάποιος, όταν θα υπάρχουν λόγω ένα νούμερο, δεν ξέρω πόσα είναι, 10.000 βεστιάρια, εκτός ότι ακόμα και αυτό δεν είναι βιώσιμο για το βεστιάριο που θα δώσει, γιατί το βεστιάριο στηρίζεται στις παραστάσεις κυρίως, εντάξει, κακά τα ψέματα, στις εθνικές μας εορτές και το καλοκαίρι που ξεσηκώνουν τη σύλλογη και παρουσιάζουν το έργο τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι να δώσω εγώ μία-δύο φορεσίες δεν με καθιστά ότι είναι βιώσιμο αυτό το που θα πάρω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα που είμαι κλειστός έχω μία συντήρηση, έχω τα νίκια που τρέχουν και να δώσω μία φορεσιά δεν μου φτάνει απλά. Ξέρεις τι γίνεται, θα κάνω παραλληλισμό με τους μουσικούς. Άνοιξαν τα θεάματα και οι εκδηλώσεις και αυτά. Λέει, συναυλία με 50% πληρότητα ή 75% πληρότητα. Εδώ υπάρχει κάτι. Ποιος ιδιώτης παραγωγός θα αναλάβει την παραγωγή? Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει κάποιος. Θα δουλέψουν μόνο πολύ μεγάλα ονόματα και σε πολύ μεγάλα θέατρα. Ας πούμε, π.χ. άσχετο από το χώρο μας, το Δελφινάριο, που έχει πόσο κόσμο, 3.000, 4.000 κόσμο μέσα. Με 50% πληρότητα ή 70% πληρότητα θα δουλέψει. Αντίστοιχα, μια συναυλία στο Ηρώδιο θα δουλέψει, οκ. Okay. Αλλά η μικρή χώρα. Και εγώ δεν πρόκειται να πάω στο Ηρώδιο. Προφανώς. Εμείς, η υπόλοιπη μουσική, τα υπόλοιπα βεστιάρια, τι γίνεται, και ας πούμε. Να φύγουμε λίγο από τον μόνο από το επάγγελμα. Γιατί το λέω αυτό? Σε ένα χωριό, με ένα μικρό χωριό, σε μια γωνιά της Ελλάδος, έχει πολύ λίγες δραστηριότητες. Ένα χωριό, ας πούμε, περιμένει να γίνει ένα πανηγύρι, να ξεσκάσει, να γίνει μια δραστηριότητα, να ασχοληθεί με κάτι.
Όταν του κόβει αυτές τις δύο με τρεις δραστηριότητες που έχει να κάνει, εντάξει, για να φύγω λίγο από το επαγγελματικό, γιατί καλά τα λέμε, όλοι οι επιχειρηματίες είμαστε, όλοι θέλουμε κάτι να κάνουμε, να δουλέψουμε και αυτά. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πέντε δραστηριότητες σε ένα χωριό και του κόβει τις τέσσερις, πείτε μου τι θα κάνει. Όμως, εδώ είναι το αλλά, για να παίξω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Ίσως αυτό ακόμη φοβούνται οι επιστήμονες, αλλά και δεν μπαίνει θέση το κράτος, στο ότι λες θα γίνει, γιατί είναι εορτή ενός Αγίου σε ένα χωριό μεγάλο. Θα έρθουν όμως και θα έρθουν άλλα 2-3 χωριά. Τα επίπεδα εμβολιασμένων. Δεν νομίζω ότι κάνετε το δικηγόρο διαβόλου, γιατί όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Είναι νομίζω ευνόητο. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να είναι COVID-free περιοχή και να φτάσει στα κόκκινα. Ναι, αλλά μπορεί να περιοριστεί. Μετά ποιον θα κατηγορούμε? Μπορεί τον διοργανωτή, τον καφετζή, τον Α ή Β σύλλογο τοπικό του ενός του άλλου χωριού, τον πρόεδρο του χωριού, τον δήμαρχο που έδωσε το OK. Θα γίνει... Την ατομική ευθύνη του κόσμου που σηκώθηκε και πήγε. Ωραία, θα κάνω... Γιατί έχουμε να πούμε στο DNA μας ότι υπάρχει και το όχα δε βαριέσαι και υπάρχει και αυτή η πίεση που πολύ σωστά είπαμε, ψυχολογική, και θες να βγεις. Και κάπου σε αυτή την κίνηση, λίγο εκείνη τη στιγμή ξεχνάμε. Και αν πούμε και ένα και στην υγειά μας να πιούμε ένα ποτήρι, θα έρθει περισσότερο και θα ξεχαστούμε. Τι είναι προτιμότερο όμως? Μισό λεπτό, Κώστα μου. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι. Εκεί είμαστε οριακά. Το να αφήσεις τον κόσμο ελεύθερο, γιατί μπορεί ξαφνικά να έχουμε μία άνοδο και έχουμε και ένα χειμώνα. Και υπάρχουν περιοχές οι οποίες είχαν χαμηλούς δείχτες ή μηδενικούς δείχτες στο κομμάτι της πανδημίας και ξαφνικά με μία γιορτή να ανέβει στα ύψη. Ίσως, και το βάζω ερωτηματικό, να μην, γι' αυτό το λόγο, να μην έχει δοθεί το πράσινο φως. Και ούτε θα δοθεί. Θα δοθεί με προϋποθέσεις να πάνε όλα καλά, Παναγία μου, να λειτουργήσει αυτό το τελευταίο πράγμα που ακούμε από χθεσινά. Δεν θέλω να το πω, γιατί ξέρεις, ο καθένας έχει την άποψή του για το εμβόλιο, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι το μοναδικό πραγματικό ελπιδοφόρο που το βλέπουμε. Να πούμε ότι εδώ που είμαστε έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Εγώ είμαι εντάξει και εμβολιασμένος κομπλέ, τα έχω. Τα έχω κομπλέ. Εγώ δεν έχω εμβολιαστεί, αλλά σε ψυχή κατά ο κάνει. Έχω κάνει και το εμβόλιο, οπότε πρέπει να τα λέμε και αυτά. Γιατί μας βλέπει, βλέπει και κόσμος και... Εντάξει, σωστό. Βασίλης, γιατί θέλω να σου απαντήσω. Ναι, θέλω να μου επιτρέψεις να σας πω ότι βλέπουμε μια εκπομπή που έχει ως θεματική ενότητα τραγούδι και χορό. Και βλέπουμε να σηκώνονται να χορεύουν. Εγώ προσωπικά, όταν βλέπω κάποιος τηλεόραση να χορεύει, λέω εμένα γιατί μου αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Η άποψή μου προσωπική, έτσι πάντα. Και λέω, αν ένα καλά στημένο πανηγυράκι, εντάξει, με ας πω μια ιδέα ότι βάλουμε εκτελεστικά όργανα που θα είναι γύρω-γύρω, θα τηρούν, θα είναι υπεύθυνοι για να τηρούν τις αποστάσεις, να μην. Να μου πείτε, είναι δύσκολο όταν είναι σε έναν ανοιχτό χώρο που μπορεί να προσέλθει όποιος θέλει. Εδώ μιλάμε για 1000 άτομα. Για πάνω από 500 και 1000 άτομα, για 2000 άτομα. Έχουμε δει. Αν το πάμε στην βάση όμως της πανδημίας, επιδημίας, όπως θέλει το λέει ο καθένας, όπως ξέρουμε, δεν χτυπάει μόνο στα 10.000 άτομα, θα χτυπήσει και στα 50 άτομα. Οπότε, αν εγώ, ας πούμε, σήμερα έκανα το τεστ από χθες για να έρθω εδώ σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Άρα, μήπως η σκέψη μου, για να ολοκληρώσω, για να μην σας μπερδεύω, είναι υπάρχει κάποια πιθανότητα με. Κάπως να διατεθεί όλο αυτό το θέμα. Προς το παρόν λένε μόνο με το εμβόλιο. Αυτό. Προς υπάρχει άλλη λύση. Και ρωτάω ως χορευτής αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια λύση εγώ να βγω έξω να χορέψω? Δηλαδή άμα σε ρώταγα Θανάση, Κώστα, Παναγιώτη μου, βρες μου ένα λόγο που μπορώ να χορέψω. Τι θα μου λύσεις? Έναν τρόπο. Ναι, έναν τρόπο. Συγγνώμη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω. Τώρα δεν ξέρω, κάτι σκέφτεται το Κώστα. Εγώ σκέφτομαι ότι τώρα. Πιάσαμε μια εκπομπή, δεν θα ξαναπώ το όνομα γιατί δεν επιτρέπεται. Μια εκπομπή είναι καλωστημένη και μπορεί να κάνει και δικές μας εκπομπές. Με λογογραφικό χαρακτήρα είχαν τα ανάλογα άτομα και γίνανε οι εκπομπές. Λοιπόν, γιατί να μην μπορεί να λειτουργήσει κάτι ανάλογο μέσα σε ένα σύλλογο, γιατί να μην λειτουργήσει κάτω από μέτρα, όμως όχι, να ακούμε και τρελά πράγματα.
ένας χορευτής, ένας αθλητής, ένας... Τι άλλο να πούμε, ένας μουσικός, δεν μπορεί να έχει κλεισμένο το στόμα του την ώρα που γίνεται αυτή η δραστηριότητα. Και με δύο μάσκες. Για να μην εξηγηθούμε όμως, καλά κάνουν οι εκπομπές που τα κάνουν, έτσι. Δεν μπορούμε. Σαν κράτος να πούμε, κύριοι, θα λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να είναι όμως ρεαλιστικές οι προτάσεις. Μην λένε τώρα πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Να είναι ρεαλιστικά και να υπάρχει. Εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πρόταση εδώ. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε και Αθηναϊκή Σύλλογη, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι η Σύλλογη της Επαρχίας έχει δίκιο και ο Βασίλης που λέει ότι περιμένουν το καλοκαίρι να κάνουν κάποιες δράσεις. Εμείς ως Σύλλογοι στην Αθήνα εδώ πέρα, αυτό που φαντάζομαι οι περισσότεροι θα συμφωνούν είναι ότι να ανοίξουμε όταν ανοίξουμε. Θα είναι Σεπτέμβρη, θα είναι Οκτώβρη, θα είναι. Χωρίς να ξανακλείσουμε. Αλλά χωρίς να ξανακλείσουμε. Δηλαδή να είναι η απόφαση ότι τώρα, παιδιά, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Σαφώς, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει οικονομική στήριξη, την οποία είπαμε θα αφήσουμε στο τέλος, το λέω για ακόμα μια φορά. Δεν είναι και πολλή ώρα. Έτσι, απλά να υπάρξει, ναι. Όταν ανοίξουμε όμως, εκτός ότι να ανοίξουμε και να μην ξανακλείσουμε, να υπάρχουν κάποια μέτρα που. Δηλαδή, το να πάω να χορέψω με τον Κώστα και να μην μπορώ να κρατήσω το χέρι. Αυτό δεν αρέσει τον κόσμο. Όχι, δεν αρέσει εμένα μόνο, δεν αρέσει τον κόσμο που έρχεται, γιατί χάνει την επαφή. Σίγουρα δεν μπορείς να δουλέψεις με μάσκα, επειδή τώρα αυτή την περίοδο κάνω μια ειδική γυμναστική λόγω του ποδιού που σας είπα πριν, δεν παίρνεις αναπνοή. Σίγουρα πρέπει να έχεις επαφή με τον άλλον, ο χορός είναι επαφή. Και σίγουρα σε μια αίθουσα δεν μπορεί, αν πάμε με τα τετραγωνικά ας πούμε, δεν είναι όλες οι αίθουσες λειτουργικές για να έχει 24 άτομα μέσα. Ο σύλλογος μας, ο σύλλογος της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης, κάνει σε προάβλιο. Μέχρι πότε? Ναι, μέχρι τον Οκτώβρη. Ναι. Όταν, τον Οκτώβρη, μετά όταν έρθει ο Νοέμβρης, τι θα κάνεις? Θα πεις μέσα. Μετά μπαίναμε σε αμφιθέατρο μεγάλο. Με ανοιχτές πόρτες. Ένα λογικό, για να πάμε σε ένα αμφιθέατρο μεγάλο, θα πρέπει να αποτανθούμε λοιπόν στους δήμους και να μας δώσουν μεγάλους χώρους και να μοιραστούμε οι συλλογές για αυτούς μεγάλους χώρους. Αλλά δεν θα μας λέει 15 άτομα. Να αλλάξει. Στου μεγάλου χώρου ένα αμφιθέατρο. Μισό λεπτό. Αυτό είναι πρακτικό θέμα μετά. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, άμα βάλουμε του συλλόγου τη Αθήνα που ξεπερνάνε 3.000-5.000 συλλόγου. Γι' αυτό λέμε. Θα πάμε όλοι, ρε παιδιά. Άρα λοιπόν, να βάλουν ένα λογικό όριο. Ένα σύλλογο δεν έχει 5 άτομα στην Αθήνα. Έχει πάνω από 100. Και κάποιοι σύλλογοι έχουν φτάσει και 300 και 400 μέλη. Σωστό. Και 500 μέλη. Τα έχω ακούσει εγώ. Δεν υπάρχει και τέτοιο σύλλογο. Αυτό θα κάνει. Και με τσαντίχε αίθουσε, έτσι. Ναι, ναι. Με τσαντίχε μεγάλε αίθουσε. Πολύ μεγάλε αίθουσε. Ένα πλαφόν 9 άτομα μέσα. Έτσι, τι θα δουλέψει αυτό ο άνθρωπο σε 72 ώρε το 24ωρο για να βγάλει αυτά τα τμήματα. Εμεί είχαμε μια συνεργασία με εδώ μια σχολική επιτροπή, με ένα σχολείο για χρόνια και με την αρρωγή και του Δήμου. Μας δίναν σαν παραχώρηση για λίγες ώρες όμως. Δεν ήταν 2 ώρες τη εβδομάδα, ήταν 3 ώρες για μια μέρα. Και προσπαθούσαμε να καλύψουμε ό,τι άλλοι σύλλογοι κάνουν σε μια εβδομάδα. Και πάλι είχαμε αυτή την, παίρναμε, πράταμε σαν σύλλογος αυτή τη θετική ενέργεια. Συμφωνώ, είναι ψυχολογική τόνωση, αλλά είναι ημίμετρα. Δεν μιλάμε γιατί, μπορεί να μην είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα η πολιτιστική συλλογή, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αλλά δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση. Και μια επιχείρηση για να βάλει λουκέτο και να επιβιώσει, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο οικονομικό. Σαφώς. Έτσι. Πριν περάσουμε όμως. Ναι, συγγνώμη. Εγώ θα μείνω στα μέτρα. Και πω μια φράση. Ναι, ναι. Είχε ακουστεί χορός με γάντια. Χορός με μαντήλι, γιατί κάποιοι χοροί ανά την Ελλάδα χορεύονται με μαντήλι. Χορεί με άτομο με απόσταση ο ένας μεταξύ των άλλων. Ναι, δεν είναι λειτουργικό αυτό, γιατί έχουμε δεξιόστροφη φορά, που σημαίνει ότι είτε είμαι με γάτι, είτε είμαι χωρίς επαφή, είτε είμαι στο 1,5 μέτρο. Σε ένα δευτερόλεπτο, με το που θα κάνω αυτό, έφυγα και από την κάμερα, σε ένα δευτερόλεπτο έχω έρθει στο χώρο σου. Αυτό θα είχε λειτουργική σημασία μόνο αν κάνουμε γιόγκα, πιλάτες, που ναι, μεν έχουμε αποστάσεις μεταξύ μας 1,5-2 μέτρα, αλλά είμαστε στατικοί. Ένα επίσης που ακούγεται πολύ και με έχουν ερωτήσει, λέει τι θα κάνετε, θα βάλετε μόνο εμβολιασμένους μέσα? Επίσης έχει ακουστεί, ναι. Ναι, εδώ πέρα, μισό λεπτό. Αν είναι ρατσιστικό αυτό. Βέβαια, αυτό είναι πολύ ρατσιστικό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πρέπει να αφαιθεί να βγάλουμε το φίδι εμείς από την τρύπα, οι χοροδιδάσκαλοι ή
τα ΔΣ των συλλόγων. Αν θα υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το στηρίξει, να το υποστηρίξει μάλλον, η κυβερνητική εντολή. Δεν μπορεί να μπούμε εμείς στη διαδικασία. Εγώ εντάξει, προσωπικά είμαι εμβολιασμένος, αλλά σέβομαι και την άποψη του άλλου ή το φόβο του, αν όχι από άποψη, από φόβο, που μπορεί να μην θέλει να κάνει. Δεν μπορώ να τον πετάξω εγώ έξω. Και γι' αυτό είναι αυτό το που λέω εγώ ότι ξανά και ξανά και ξανά θα το λέω. Μακάρι να μας δει κάποιος πολιτικός, κάποιος από την περιφέρεια. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα. Να δουν ότι τελικά δεν είναι μόνο οι χοροδιδάσκαλοι που έχουν τους συλλόγους, ότι είμαστε πολύ περισσότεροι, ότι είναι χορευτές, σύλλογοι, βεστιάρια, να τα ξαναπώ, να τα ακούνε. Βεστιάρια, κομμάτι, ο καθαρισμός των φορεσιών, τα ηχητικά, τα catering, η μουσική. Κάποιος επιτέλους της κυβέρνησης, να το πω έτσι. Σε κάστοτε έτσι, μην πάλι κάνουμε. Να το τονίσουμε αυτό χίλιες φορές, παιδιά. Ευχαριστώ που το κάνεις αυτό. Να το τονίσουμε χίλιες φορές, μην γίνει παρεξήγηση. Έτσι. Μιλάω ως Βασίλης της προσωπική μου άποψη. Η εκάθοτε κυβέρνηση, συγχωρείτε, να μας δώσει μέτρα, να δει ότι δεν είναι μόνο ο Θανάσης, ο Βασίλης που κάνουν μάθημα, είναι άλλοι 500 νοματέοι από κάτω που περιμένουν να ξεκινήσουν να χορεύουν, άλλοι 50 που περιμένουν να πάνε να τροφοδοτήσουν, άλλοι 50 που περιμένουν να έρθουν στα μαγαζιά να τους γεμίσουν τα μαγαζιά. Είναι λαός. Και είναι μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πάσα αυτή για να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο και αν κάποιος από την κυβέρνηση ακούσει, να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε επαγγελματική στέγη και επαγγελματίας. Είναι το κομβικό σημείο για μένα, γιατί αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε λίγο πιο καθαρά. Είναι άλλο πράγμα η οικονομική στήριξη στους επαγγελματίες που ζουν από την παράδοση και άλλο η οικονομική στήριξη στους φορείς που διαδίδουν. Αυτό είναι πολύ σωστό που πεις. Έτσι. Εγώ είμαι χοροδιδάσκαλος στον Χύψη Σύλλογο. Για να είμαι χοροδιδάσκαλος υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Ένα, να είμαι με ένσημο. Που σημαίνει ότι αν είμαι με ένσημο, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαι σε αναστολή. Διορθώστε με, γιατί εγώ δεν είμαι με ένσημο. Η δεύτερη περίπτωση που ανήκω εγώ είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή που συνεργάζομαι, κόβω δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εκεί οφείλω ως ελεύθερος επαγγελματίας να έχω γραφτεί στα Μητρώα Καλλιτεχνών κτλ. Και θα παίρνω την αποζημίωση, να το πω σωστά, δεν είναι επίδομα, αποζημίωση ειδικού σκοπού το 5.34. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Βεβαίως. Η μαύρη εργασία. Αν υπάρχει μαύρη εργασία, τότε είναι ευθύνη του επαγγελματία. Δεν θα έπρεπε να δουλεύει με μαύρη εργασία μέσα. Okay. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο και στον κόσμο και αν κάποια στιγμή το ακούσει αυτός που πρέπει να το ακούσει, ότι δεν συζητάμε σήμερα την οικονομική στήριξη των επαγγελματιών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, φεύγουμε. Η οικονομική στήριξη λοιπόν των συλλόγων, σε πραγματικά είπαμε με τις επιδοτήσεις πριν ότι αν είναι κερδοσκοπικό έχει μια επιδότηση 1000 ευρώ, αν είναι χωρίς μη κερδοσκοπικό δεν έχει, το οποίο σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να μην με συμφέρει αυτό που λέω, αλλά το θεωρώ τελείως λογικό. Όταν δεν έχω κέρδος, πώς μπορείς να με στηρίξεις, έτσι. Η δεύτερη στήριξη που υπήρξε και μάλιστα κλιμακωτά, όχι από την αρχή, ήταν το ενίκιο. 60% και νομίζω από τον Γενάρη 100% είναι Ιούλιο. 100%. Μισό λεπτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η στήριξη. Είμαι 15 μήνες, 13. Okay, βάζω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κλειστός, με κρατική εντολή. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνω δημοτικά τέλη? Μία αίθουσα, φαντάζεστε ότι δεν μιλάμε για. Έχει τα πάγια έτσι. Πρόσεξε, μισό λεπτό. Μία αίθουσα δεν είναι 50 τετραγωνικά. Αν όχι, τουλάχιστον όλες, οι περισσότερες δεν είναι 50 τετραγωνικά. Που σημαίνει τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη φτάνουν 250. Εγώ προσωπικά δίνω 220. Τα λειτουργικά έξοδα, όταν μιλάμε δηλαδή για κινητή τηλεφωνία ίντερνετ, για νερό, για ρεύμα, ας πούμε, αυτά, επειδή είναι ιδιωτικές εταιρείες. Πρέπει να συμφωνήσω εγώ να κάνω ένα διακανονισμό με τις εταιρείες αυτές που είναι ιδιωτικές. Τα δημοτικά τέλη όμως πώς? Τα 220 ευρώ το μήνα, παράδειγμα, τα οποία εγώ τα λέω πολύ πριν και είναι και γραμμένα δημόσια αυτά. Τώρα όμως είναι πραγματικά προβλήματα σε όλους, γιατί κανένας δεν πίστευε ότι θα κρατήσουμε τόσο πολύ, οπότε λέγαμε όλοι, έλα μωρέ, εντάξει, βγήκε και αυτός ο μήνας. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και αυτά. Να πούμε και κάτι άλλο, έτσι, ότι υπάρχουν και επαγγελματίες που είναι μόνο αυτό, κάνουν μόνο αυτό, δεν έχουν μια δεύτερη εργασία. Αυτό όμως πάει στο πρώτο κομμάτι που είπαμε, τους επαγγελματίες. Τώρα, τι προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι και μάλιστα και έγινε και ανάρτηση, νομίζω με πρωτοβουλία του Κωστή. Για το μάνα του Μανατιδάκη. Λοιπόν, λέει,
να γίνουν, κάτσε να το πω όπως το βλέπω και στο χαρτί μου εδώ, αναστολή πληρωμών αλλά και διακανονισμός χρεών σε όσο δυνατόν να πληρώσουμε μέχρι να ξεκινήσουμε πραγματικά. Μέχρι δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία. Να συμπληρώσω κάτι που έγινε σε άλλους χώρους, που δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης ή αναστολής. Και ακόμη, γιατί πάμε στο οικονομικό κομμάτι, και κάποιες οικονομικής ενίσχυσης. Συνέχισε και θα πω μετά κάτι. Το θέμα μας είναι πώς θα επιβιώσει αυτό, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα αυτό που είπε πριν, ότι αν επιβιώσουμε μέχρι το άνοιγμα, πιστεύω ότι όντως δεν θα ξέρουμε πού θα βάλουμε το κόσμο και πώς θα διαχειριστούμε τόσο πολύ συμμετοχή. Θα φτάσουμε να λέμε εμείς πρόχνεστε. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι αυτά τα μέτρα στήριξης, δηλαδή το ενίκιο ή όσοι πήραν μια επιδότηση της τάξης των 1.000 ή 2.000 ευρώ για όλη την πανδημία, δεν επαρκούσαν για να μην βάλει ένα σύλλογο λουκέτο. Και έχω στο μυαλό μου συναδέλφους που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι βάλανε λουκέτο. Πολύ μεγάλη στήριξη υπήρχαν και από τα ίδια τα μέλη που παρά το γεγονός της αποχής με φυσική παρουσία, μόνο με διαδικτυακά μαθήματα ή διαδικτυακές συναντήσεις, να το πω έτσι. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι που ήταν συνταξιούχοι, που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν είχαν πληγεί στο επαγγέλμα τους, τη μηνιαία συνδρομή την κατέβαλαν κανονικά. Λίγο λοιπόν στο ενίκιο αυτή η προσαρμογή. Λίγο οι μηνιαίες συνδρομές. Έχουμε φτάσει σήμερα, τουλάχιστον οι παρόντες, και συζητάμε να μην έχουμε λουκέτο. Δεν μπορούμε όμως πάλι στην ατομική ευθύνη του κόσμου. Γιατί όπως εμένα το δικό μου το επάγγελμα έχει φάει στραπάτσο, έχουν φάει και οι μαθητές μου, ας πούμε. Έτσι. Αυτά εν ολίγης ήθελα να πω εγώ. Εγώ πάντως επιμένω ότι πρέπει μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν και από την ώρα που θα ανοίξουν οι συλλογοί θα πρέπει να γίνουν διακανονισμοί, πρέπει να υπάρχει αναστολή οποιαδήποτε απέτηση, είτε αυτή λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται τηλέφωνο. Γιατί ήμουν στο γραφείο του συλλόγου και έπαιρνα τηλέφωνα, ήταν αποδεδειγμένο. Στο γυμναστήριο. Δεν κουνήθηκε ούτε σηκώθηκε. Στο γυμναστήριο η συνδρομή πάγωσε και αρχίζει και τρέχει. Εγώ είχα κάνει αιτήσια και μου λένε του χρόνου του 22 θα πληρώσετε, κύριε. Ας πούμε. Που είμαι και πελάτης εκεί. Πώς γίνεται εδώ πέρα, αφού δεν χρησιμοποιείται, είναι κλειστή αίθουσα. Θα πω το ίδιο, θα μπορούσα να πω εκεί. Ακριβώς. Με πήραν εμένα τηλέφωνο για την αλλαγή στα φίλτρα, στο νερό που κάνουν τους ψύχτες. Για τα πνευματικά που βάζουν στους χώρους. Αλλαγή θα φύγετε. Λέω ρε παιδιά, είμαστε κλειστοί. Λέει κύριε, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι πώς τα σκέφτηκαν, ας πούμε. Ή εμείς που τα συζητάμε εδώ στο τραπέζι και πίνουμε καφέ, πώς τα σκεφτόμαστε και δεν τα σκέφτονται αυτοί που πρέπει να τα σκεφτούν. Θέλω να πω ότι πάλι για να κάνουμε τον κύκλο της συζήτησης, εγώ προσωπικά είμαι στο κομβικό σημείο που ψάχνω να βρω αν είναι αδιαφορία ή αν είναι άγνοια. Και ένα τελευταίο για να κλείσω εγώ με τη σειρά μου, ότι πρέπει να δοθεί για να ξεχωρίσουμε και λίγο τα πράγματα, γιατί εμείς καλά μιλάμε ως Αθηναϊκή Συλλογή, αλλά αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν και σύλλογοι στην επαρχία. Βεβαίως. Καλό θα ήταν να δοθεί η επιλογή, εάν θα ξεκινήσεις τώρα τον Ιούλιο, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξει ο ΚΑΒ τον Ιούλιο, είναι η προσωπική μου άποψη, κρίνοντας για τα περσινά. Έτσι δείχνει. Ναι, αλλά άμα ανοίξει όμως το καλοκαίρι, Ιούλιο ή Αύγουστο στην Αθήνα, δεν είναι νεκροί μήνες για μας. Παρεμπιπτόντως έγινε αίτηση από τις σχολές χορού που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, το ξέρω πολύ καλά από συνάδελφο δηλαδή, που ζήτησαν να μην ανοίξουν και να παραμείνουν σε... Ναι. Εγώ λοιπόν δεν λέω αυτό. Όποιος θέλει να δουλέψει, να είναι μια στήριξη, κάποιο διακανονισμό, δεν ξέρω εγώ τι, όποιος όμως επιλέξει να μην ξεκινήσει μέχρι ένα διάστημα του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, να μπορέσει να συνεχίσει η στήριξη στα ενίκια και επαναλαμβάνω στα δημοτικά τέλη. Αν όχι στους λογαριασμούς, γιατί είναι ιδιωτικός, οι περισσότεροι έχουμε σχέση με ιδιώτες. Αν όχι εκεί στους λογαριασμούς, τουλάχιστον στα δημοτικά τέλη. Ωραία, πάνω σε αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Έχει γίνει εδώ στην περιοχή μια κίνηση από τα σωματεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα αίτημα πάνω σε αυτό το κομμάτι, είτε της λεγόμενης ανεπιχορήγησης, είτε της αναστολής πληρωμών. Με αφορμή αυτό που προανέφερες. Εγώ προσπάθησα στα γρήγορα να κωδικοποιήσω λίγο ό,τι έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει το ένα με τη λειτουργικότητα των συλλόγων,
Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναστολή πληρωμών για πάγια έξοδα και με συμπληρώνεται αν είναι κάτι επιπλέον. Αιτήματα προς τις περιφέρειες ή το Υπουργείο Εσωτερικών για μία ενίσχυση. Εγώ τη λέω ενίσχυση όπως θέλει κανείς την ονομάσει, η οικονομική επιχορήγηση, ανάλογα. Μέτρα για τον COVID και ποια θα είναι αυτά κατόπιν συνομιλίας με τους συλλόγους. Νομίζω, αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κωδικοποίηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Ότι σου είπα και στην αρχή της κουβέντας, Αθανάσης, ότι πολλοί συλλογοί, ακόμα και τώρα που μιλάμε, είτε δεν ισχύουν τα διοικητικά του συμβούλια, είτε δεν έχουν ανοίξει ποτέ λογαριασμό, είτε. Αυτό είπα στο κομμάτι του λειτουργικού. Είτε του κυνηγάνε οι ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος, τηλεφωνίες και δεν συμμαζεύεται και δεν ανοίγουν λογαριασμό διότι θα του τα πάρουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Γίνεται επίταξη του λογαριασμού. Πώς λέγεται αυτό? Ναι, σωστά το είπες. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάλι το ίδιο το αυτό θα υπάρχει. Πρέπει να στείλουν ή να ενισχύσουν χωρίς να έχουν σαν πρώτο και κύριο μέτημά τους άνοιξε λογαριασμό. Πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να ενισχύσουν μέσω Δήμου και να πηγαίνει η ταμεία του συλλόγου να λαμβάνει το ποσό που θέλει να στηρίξει το κράτος. Να βρουν έναν άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά. Φτάνει. Εγκατακλείδη, σε όλη αυτή τη σύνοψη που κάναμε εδώ πέρα, δεν αναφέρθηκε πουθενά η στήριξη στον χοροδιδάσκαλο. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά το τονίζω ότι εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να ακούσει ο κόσμος να μιζεριάζω εγώ σαν επαγγελματίας. Εγώ ήρθα εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο ενός πολιτιστικού συλλόγου στα Πατήσια να πω το πρόβλημα του συλλόγου, έτσι. Mm-hmm. Γιατί κάποιος το ακούει και μπορεί να το παρερμηνεύσει, να το πούμε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αλληλουχία. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει να λειτουργήσει ένας πολιτιστικός σύλλογος, δεν μπορεί να ξανακαλέσει τον χοροδιδάσκαλο. Συμφωνώ, είναι αλυσίδα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό είναι όμως σε δεύτερη. Πρέπει να κάνουμε άλλη κουβέντα. Εδώ σήμερα μιλάμε για τους συλλόγους. Το λέω σαν αλληλουχία. Μόνο οι σύλλογοι, θα παρακαλούσαμε όλους τους συλλόγους από τώρα και στο εξής να βάλουν και λίγο μυαλό. Γιατί μπορεί να δελεάσουν ένα παλικαράκι που έχει κάνει 2-3 χρόνια λίγο χορό, ένα να μας δείξεις και να του δίνουν ένα σχαρτζηλικάκι. Αυτό πρέπει να κοπεί και πρέπει όλοι οι χοροδιδάσκαλοι που μπαίνουν μέσα στους συλλόγους να έχουν τα ένσημά τους. Είναι ωρών ένσημα, ωρό ένσημα, αλλά να μπαίνουν. Να είναι καλυμμένος και αυτός ο άνθρωπος. Η μαύρη εργασία πρέπει να σταματήσει. Βάζει μια άλλη πτυχή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα επιτρέψτε να το πω. Καλυτερεύει πάντως αυτό. Μακάρι να καλυτερεύει, γιατί το ίδιο κομμάτι ισχύει, όπως ανέφερες, και στους μουσικούς, γιατί νέα παιδιά έχοντας κάνει εκμάθηση μουσικών οργάνων αναπεριοχή, έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα σχήμα, το λέω γιατί έχεις μια γνώση, και ξαφνικά λένε έλα να πάω από το 19 και λίγο πίσω, έλα να συμμετάσεις σε μια εκδήλωση, 30 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, γιατί κάπου εκεί ήταν. Αν είσαι και λίγο πιο γνωστός μπορεί να φτάνει λίγο παραπάνω, μέχρι εκεί. Ναι, αλλά δεν φαίνονταν πουθενά. Αυτό το είναι κάτι άλλο και κάποια άλλη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή και ο χώρος, ο ευρύτερος που έχει σχέση με τα πολιτιστικά σωματεία, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και σε μια σειρά. Για να, άμα θέλουμε να τα λέμε όλα. Επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, η μαύρη εργασία, για την μαύρη εργασία, δεν φταίει ο εργαζόμενος. Φταίει ο εργοδότης. Έτσι, όταν ο μουσικός πάει να δουλέψει μαύρα. Ναι, συγγνώμη όμως. Έτσι, ο μουσικός ναι. Όμως δεν έχει, ο χι μουσικός, ναι. Δεν έχει, όπως ανέφερες, τιμολόγιο παροχής. Ναι. Έρχομαι, αλλά ξέρεις, αντί για 50, θέλω 30 και δεν έχω χαρτιά. Δικαιολόγησε τα εσύ. Ξέρετε και πώς γίνεται. Πάρτα εσύ και να μου τα δώσεις. Βέβαια το ζούμε όλοι. Αυτό ήταν παλιά και έχετε δίκιο. Ίσχυε μέχρι πρότινος. Όχι, μέχρι να κλείσουμε ίσχυε, δεν άλλαξε. Εμείς πάντως
όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί προσκαλούμε και άλλο μουσικό να έρθει, που μπορεί να μην έχει, αναλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής και μπαίνει ένσημα κανονικά. Ακριβώς, ακριβώς. Και με τις άλλες παραστάσεις. Εγώ μπορεί να μην έχω, τελείω παραγωγής υπηρεσιών, αλλά η εταιρεία παραγωγής. Είναι πάλι στο. Εγώ επιμένω ότι είναι στον εργοδότη. Το ΔΣ λοιπόν θα βάλει εργόσιμο για να σποκαρδίσει. Όχι να εργαστεί με τα χρήματά του στο λογαριασμό. Δεν είναι, μόνο εργοδότη. Δεν είναι μόνο εργοδότη. Είναι ο εργοδότη, μπορεί να είναι το 80% αν θέλω να το πάω ποσοσιαία. Αλλά αν εγώ δεν κινηθώ και πω ρε φίλε, κάτσε, εγώ δεν θέλω να δουλέψω μαζί. Αν επαναπαυτεί και δεν κινηθεί, εντάξει, μετά είναι και. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι προφανική ευθύνη καθενό. Και αυτό εργοδότη δηλαδή και αυτό είναι προφανώ. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και στο κομμάτι της λειτουργικότητας έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή, για τα ΔΣ, για την επόμενη μέρα της καθημερινότητας ενός σωματείου, γιατί ο χώρος που κινείται ένα σωματείο θέλει μια συντήρηση. Είναι 13 μήνες. Άμα δεν πηγαίναμε θα είχαν πέσει, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε αστικά προβλήματα, ναι. Είναι η συντήρηση... των χώρων, είναι η συντήρηση φορεσιών, για να αναφερθώ, γιατί είναι κλειστά, κάποιοι έχουν μικρό βεστιάριο κάθε σωματείο. Εντάξει, συνήθως όλοι έχουν, και εγώ έχω, δεν έχω βέβαια, ναι, το επαγγελματικό, αλλά... μπορεί να θέλω την επόμενη, σύντομα να κάνω μια εκδήλωση, πώς θα την κάνω. Να ξαναέρθω σε επαφή με συνεργάτες του σωματείου. Να δω τι θα ισχύει, τι δεν θα ισχύει, για όλα αυτά που αναφέραμε. Μένω σε κάτι που μου άρεσε σαν σκέψη. Δήμος και από κάτω οι εταιρείες που έχουν σχέση με τα πάγια θα μπορούσε να συμβεί, υποθετικά το λέω, να καλύψουν οι Δήμοι μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, να καλύψουν για ένα διάστημα αυτά τα έξοδα, δεν ξέρω σε τι ποσοστό κτλ. Βράτω με παρανοσχάρι όπως ήταν με τα ενίκια. Είναι υποθετική η πρόταση, έτσι ώστε τι πάγια έχει σε χ σωματείο. Λέω ένα τυχαίο νούμερο, 500 ευρώ το μήνα. Τυχαίο νούμερο. Πολύ ωραία. Φέρε μου, στείλ μου τα πάγια σου. Σωστά, και εγώ θα τα καλύψω. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Πλέον βοηθάει η τεχνολογία σε αυτό το πράγμα, γιατί αποδεικμένα έχω συνεργασία με το χ πάροχο τηλεφωνίας, χ πάροχο... Όλα διαδικτυακά γίνονται, ναι, φυσικά. Αποδεικνύεται ότι έχω μια αίθουσα, έχω μια έδρα, έχω κάτι και αποδεικνύεται αυτό. Στο στέλνω με τα... την πρακτικότητα θα τη βρούνε, γιατί πλέον είδαμε ότι γίνονται βήματα του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση. Με τα δημοτικά τέλη πάντως, εγώ θέλω να μοιραστώ μια προσωπική μου εμπειρία που δυστυχώς και ακόμα μια φορά την δημοσιοποίησα στα δίκτυα, στο Facebook κτλ. Ήμασταν το Πάσχα απλήρωτοι. Το Χατζηλίκι, δεν μιλάμε τώρα, το 534, ήμασταν το Πάσχα απλήρωτοι, είχαμε απληρωθούμε από το Φλεβάρι. Και πήγα, προσωπικά δεν πήγα στην εκκλησία, το παρακολούθησα από το μπαλκόνι μου. Και έβλεπα οι Δήμοι να βάζουν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Και εγώ, φαντάζομαι και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, ήμασταν απλήρωτοι. Πληρώνω λοιπόν εγώ από την επιχείρησή μου που είναι κλειστή με κρατική εντολή δημοτικά τέλη, δεν γυρνάνε πίσω σε μένα ως στήριξη και γίνονται στρακαστρούκες. Όχι παιδιά, συγγνώμη, αυτό δεν είναι υποφερτό. Είναι κάποιες αστοχίες που έχουν ευθύνη κάποιοι άνθρωποι στις επιλογές αυτές. Λοιπόν, θέλω να κλείσω. Βεβαίως. Με ένα μήνυμα που έλαβα τώρα. Παρακαλώ. Που είναι ένα παράπονο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το ότι μου ήρθε τώρα τυχαία. Δεν θα πω ονόματα, δεν θα πω τίποτα, θα πω το ρεζουμέ. Ότι μόλις είδαν ένα βίντεο, μόλις τώρα είδαν ένα βίντεο, με συγκεκριμένο φορέα και με συγκεκριμένο συνάδελφο, φορούσαν λέει μάσκες και φυσικά πήγαν να χορέψουν κάπου σε ένα πολύ σημαντικό χώρο της Αθήνας. Οκ, εμείς πότε... ή μήπως ποτέ, γιατί είμαστε τα παρακατιανά. Να όλα αυτά κάνουν και θέλω να απέχω από όλα. Τόση κροϊδία πλέον, εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι ένα παράπονο που έλαβα. Και μου στείλανε και τη λεζάντα, αλλά δεν θέλω να τη διαβάσω, ούτε να ονομάσω. Νομίζω δεν έχει και νόημα. Ναι. Το νόημα είναι άλλο, έτσι. Μάλιστα.
Εντάξει, το θέμα είναι όμως να κάνουμε κάτι συλλογικό ώστε να μπορεί να ακουστεί παραπάνω, γιατί μετά μπαίνουν άλλες ευθύνες στη μέση. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, άμα θέλουμε εμείς τώρα να ζητήσουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοίξουμε και βλέπουν ότι γίνονται ήδη, δυστυχώς θα μας πάρει όλους την μπάλα. Φαντάζομαι να αναφέρεσαι σε αυθαίρετες κινήσεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι κατακριτέο και δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε καν στη διαδικασία να σχολιαστεί. Εντάξει, απλά. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Καμιά φορά είναι καλό να ακούγεται. Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το ανέφερες να μην σχολιαστεί, γιατί δεν πρέπει να δίνουμε βήμα ότι κάτι τέτοιο παράνομο και ανήθικο γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, έχεις να συμπληρώσεις κάτι? Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Νομίζω είμαστε εντάξει. Πιο πολύ να ευχαριστήσω τα παιδιά που. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί που μας κάνετε την τιμή να είστε σήμερα στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι γενικά δώσαμε ένα στίγμα του τι συμβαίνει στο κομμάτι των πολιτιστικών συλλόγων αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον COVID και συλλογικά αλλά και μεμονωμένα ως προς τους επαγγελματίες θίξαμε κάποια κομμάτια, γιατί εγώ θα μείνω ότι υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων είτε ξεχωριστά είτε μαζί. Ένα άλλο που συνέβη πρόσφατα είναι ο Σύλλογος Πολιστικών Εταιριών να το λέω, ή Επιχειρήσεων, να το λέω σωστά, που είχαν και πρόσφατα αρχαιρεσίες, είχαν κάνει ένα αίτημα στο πώς να λειτουργήσουν στο κομμάτι των παραγωγών για τις συναυλίες κτλ. Το είχα δει, ξεχνά το όνομα της Προέδρας, με συγχωρήσει. Το ερώτημα από πλευράς μου είναι, υπάρχουν οι ομοσπονδίες αναπεριοχές. Υπάρχει όμως κάτι που να ενώνει όλες τις περιοχές ή μήπως πιο συλλογικά, γιατί είμαστε σύλλογοι, ξέρω εγώ, 3.000 σύλλογοι, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από 3.000 συλλόγους να φτάσει ένα κείμενο, παραδείγματος χάρη, γιατί σας το έστειλε κιόλας σαν πρόταση, κάτι που να φτάσει προς τα αυτιά του Υπουργείου Πολιτισμού και των Περιφερειών. Εγώ θα απαντήσω σε μια κίνηση που έχεις δει και εσύ, Παναγιώτη, που ναι. Κάνει αυτό τον καιρό, ότι με ξενύχτη κιόλας, μεγάλο ξενύχτη, καλέσαμε όλες τις ομοσπονδίες όλης της Ελλάδας ανά περιοχή. Η ανταπόκριση. Η ανταπόκριση ήταν μία ομοσπονδία από τις γύρω στις 30. 30 γνωστές, γιατί υπάρχουν και μικρότερες ομοσπονδίες, ανά νησί. Μία εμφανίστηκε και καμία άλλη. Και δεν θέλω να σου απαντήσω τι είπα η μία ομοσπονδία για τις υπόλοιπες. Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Μένω αμέτωχος. Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ σύντομα και με προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει να έχουμε ξανά λειτουργία των σωματείων και να μην πω ότι το κλισέ που αναφέρουν να μπούμε στην κανονικότητα δεν μου αρέσει αυτή η φράση. Εύχομαι να ξανασμίζουμε, να ξανασυναντηθούμε, να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα και να ξανασυναντηθούμε. Θα πάμε να ταξίδεις και φαρανιά. Εγώ έχω μεγάλη ιστορία, τώρα μου δίνετε μια πάση, ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ετοιμαζόμουν να φτάσω και τον Άγιο τον έχω πολύ ψηλά, γιατί έπαθα σοβαρό ατύχημα, το λέω και συγκινούμε, γλίτωσα από βέβαιο θάνατο. Ζητώ συγγνώμη. Πραγματικά όμως θέλω να φτάσω στο νησί, γιατί είναι καημός. Είχα φτάσει σχεδόν στα μισά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστήκαμε, οπότε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.